θα μας δώσει το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει και για την έκτακτη κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Εσωτερικών, Γεωργίας και Περιβάλλοντος, με αντικείμενο βεβαίως την φωνική πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή της Λάρνακας και της Λεμεσού. Κωνσταντίνα, καλή σου ημέρα. Καλή σας μέρα, Γεωργία και Χρήστο, από το Συνεδριακό Κέντρο. Από τις 8 το πρωί συνεδριάζει η Κοινή Επιτροπή Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Γεωργίας με θέμα, όπως έχεις αναφέρει, τις πυρκαγιές στην ορεινή επαρχία Λεμεσού και Λάρνακας. Αρχίζοντας η συνεδρία, οι βουλευτές προείπησαν σε μονόλεπτη σιγή προς τα 4 θύματα από τις πυρκαγιές. Στην παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών και Υπουργού Γεωργίας, να αναφέρουμε ότι έγινε η επιτροπή. Ο κύριος Νουρίς έχει αναφέρει ότι προέχει ο άνθρωπος, κινήθηκαν ανθρωποκεντρικά, η κυβέρνηση αντέδρασε ταχύτητα, έχει αναφέρει. Από τις 3 το μεσημέρι το Σάββατο, σε μία ώρα συγκλήθηκε σύσκεψη συντονιστική. Οι επαρχιακές διοικήσεις οργάνωσαν συνεργεία για καταγραφές. Μάλιστα, όπως έχει αναφερθεί, στην επαρχία Λεμεσού ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες καταγραφής των ζημιών αργά το βράδυ της Κυριακής, ενώ η επαρχιακή διοίκηση της Λάρνακας το πρωί της Τρίτης παρέδωσε τις καταγραφές, αυτά που κατέγραψε. Στεγάσαμε, έχει αναφέρει, 28 άτομα το βράδυ του Σαββάτου. Ενώ ακολούθως έγινε αναφορά και στα σχέδια που ανακοινώθηκαν χθες μετά το Υπουργικό Συμβούλιο για τους πληγέντες. Αυτό που έχει αναφερθεί είναι ότι το πρώτο ποσό των 10.000 ευρώ θα δοθεί εντός της επόμενης εβδομάδας στους πληγέντες, ώστε να δοθεί λίγος χρόνος διασφάλισης της ορθότητας των δεδομένων που έχουν μπροστά τους. Να αναφέρουμε ότι στα 4 θύματα θα δοθούν 95.000 στον καθένα, στις οικογένειες του κάθε ενός, και 30.000 για κάθε μέλος της οικογένειας. Ακολούθως, ο Υπουργός Γεωργίας ανέφερε επίσης ότι αντέδρασαν ταχύτητα και είχαν καλά αντανακλαστικά. 48 ώρες αφού τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά, υπήρξε ολοκληρωμένη πρόταση, το συντομότερο δυνατό. Υπήρξε άμεση και ουσιαστική βοήθεια, πρόσθεσε ο κύριος Καδής. Όσο αφορά τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, μελετούνται και θα προβούν σε εισηγήσεις. Τα σπίτια που έχουν καεί θα μεριμνήσει το Τμήμα Περιβάλλοντος, ούτως ώστε να συγκεντρώσει τα απόβλητα με κόστος που θα καλύψει το κράτος. Το αίτημα για αρρωγή από το Ταμείο της Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαθετημένοι να μας στηρίξουν, αυτό έχει αναφέρει ο Υπουργός Γεωργίας. Θα υπάρξουν κλιμάκια ακολούθως στις περιοχές όπου πλήγηκαν, των Υπουργείων Εσωτερικών και Γεωργίας, ούτως ώστε να καθοδηγήσουν τους πολίτες που θα θέλουν να συμπληρώσουν τις αιτήσεις τους για τα μέτρα στήριξης. Ακολούθως, ο Υπουργός Γεωργίας έκανε μια εκτενής αναφορά στα όσα συνέβησαν την συγκεκριμένη μέρα το Σάββατο. Στις 1:46 είχαν το μήνυμα για πυρκαγιά, όπως μας ανέφερε. Στις 1:56, 10 λεπτά αργότερα, έγινε η πρώτη ρήψη από τα αεροσκάβη. Στις 3:50 κινητοποιήθηκε η διαδικασία και ο μηχανισμός για αναζήτηση βοήθειας, ενώ στις 4 οι υπουργοί έχουν μεταβεί στο κέντρο συντονισμού στην Αθαλάσσα και μετά στην Βαβατσινιά. Φοβηθήκαμε, είχε αναφέρει ο κύριος Καδής, ότι δεν θα τα καταφέρουμε καθώς οι φλόγες της φωτιάς πλησίαζαν στο δάσος του Μαχερά. Πέραν των 300 ατόμων κινητοποιήθηκαν 11 πτυτικά αεροσκάφη, 70 πυροσβεστικά και 20 βιντεοφόρα. Η προετοιμασία από το 2016, ανάλογα και με τις συστάσεις της Επιτροπής, έχει αναφέρει ότι υλοποιήθηκαν οι περισσότερες. Έχει βάση πυρόσβεση στο Μάμαρι, ενώ ο προϋπολογισμός του 2020 θα είναι αυξημένος, αφού θα έχει επιπρόσθετα πτυτικά μέσα. Από το τμήμα δασών, αυτό που έχει αναφερθεί είναι ότι υπήρξε συντονισμός και έχουν βελτιωθεί σε σχέση με το 2016. Έχουν κραυγή αγωνίας και από τους κοινοτάρχες των περιοχών. Να αναφέρουμε συγκεκριμένα ότι ο κοινοτάρχης των Αγίων Βαβατσινιάς έχει αναφέρει ότι την ώρα που το χωριό μας καιγόταν δεν είχαμε πυροσβεστικά οχήματα εκεί στην περιοχή. Ο πυρήνας του χωριού ευτυχώς δεν έφτασαν οι φλόγες στον πυρήνα του χωριού, ενώ περιμετρικά κάηκαν τα πάντα. Η Επιτροπή, να πούμε ότι συνεχίζεται, οι Υπουργοί Εσωτερικών και Γεωργίας έχουν μεταβεί στη συνάντηση με την κυρία Ούρσουλα, ενώ αναμένεται, βάσει των τελευταίων πληροφοριών που είχαμε, ότι θα έρθουν ξανά στο Συνεδριακό Κέντρο για να προβούν σε δηλώσεις. Για οτιδήποτε νεότερο έχουμε, θα συνδεθούμε ξανά.
Μάλιστα, Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η Βουλή εξετάζει λοιπόν τη πυρκαγιά, των αιτιών τη πυρκαγιά και την κατάσταση για την επόμενη μέρα. Διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τι ξημερώνει για αυτού του ανθρώπου και για αυτέ τι κοινότητε. Τώρα, πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών. Πάμε στο ενδεχόμενο αναστολή των εκποιήσεων για λίγου μήνε ακόμα. Πάμε στην Έλληνα Καλυφώματο, η οποία παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Βρίσκεται στη